Καλοκαίρι λοιπόν και τι πιο ωραίο για την εκπομπή μας να ξεκινήσουμε ένα τουριστικό ρεπορτάζ στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα τουριστικό ρεπορτάζ που ξεκινάμε σήμερα εδώ από τα πανέμορφα Άλντα. Είμαστε λοιπόν στην καρδιά του τουριστικού μας προϊόντος. Το νησί έχει φορέσει ακόμη μια φορά τα καλά του και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε ένα ρεπορτάζ από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία του νησιού μας για να δούμε πώς πάει η κίνηση. Μια χρονιά ιδιαίτερα θα έλεγα περίεργη, μια χρονιά που έχει τις καλές στιγμές, μια χρονιά που έχει τις μέτριες στιγμές. Το καταγράφουμε όλο αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν εμείς τώρα στο ξενοδοχείο Σαράγια, ένα ξενοδοχείο το οποίο σας λέω μεταβιώτας έχει την πιο όμορφη θέα στο Αιγαίο από αυτά εδώ τα μπαλκόνια που βλέπετε. Έχω ιδίαν άποψη. Ένα ξενοδοχείο και μια οικογενειακή επιχείρηση που όλο ένα με τον χρόνο δυναμώνει, όλο ένα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της, πελάτες από όλο τον κόσμο, από όλα τα νησιά μας και βέβαια ένα ξενοδοχείο φιλικό προς το ποδήλατο. Θα ακούσετε διάφορες ιστορίες για το ξενοδοχείο αυτό. Σίγουρα αυτοί που είναι πιο έτσι δυνατές είναι τα πρωινά που είναι βασισμένα σε ντόπια προϊόντα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα πλησίων του ξενοδοχείου το οποίο τροφοδοτεί καθημερινά το ξενοδοχείο με πρώτες ύλες. Θέλετε λέρικη ντομάτα, λέρικο μέλι, θέλετε τυριά από τη Λέρο και βέβαια ο Μανώλης και η Χρυσούλα, η δημιουργή αυτής της υπέροχης μονάδας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μαγειρέψουν κάτι ελληνικό και να μην φροντίσουν και τους πελάτες. Το ξαναλέω, μια οικογενειακή επιχείρηση που τα τελευταία χρόνια με μια πολύ όμορφη ανακαίνιση έχει πάρει μια ανωδική πορεία. Να και ο τέος αντιδήμαρχος ο κύριος Κουμπάρος, οι οποίες οι πληροφορίες μας στέλνουν και αυτός να επαναδραστηριοποιείται στην πολιτική ζωή του τόπου, το μπαρ, οι καρέκλες εδώ. Πραγματικά ένα πολύ προσεγμένο, ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο, το οποίο το ξαναλέω, μια πολύ όμορφη ανακαίνιση τελευταία χρόνια, έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες. Κύριε Κουμπάρο, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα τι κάνετε. Είπαμε να κάνουμε και ένα τουριστικό ρεπορτάζ στην καρδιά του καλοκαιριού, πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία, βλέπουμε την κίνηση, καταρχήν να σας συγχαρούμε διότι βλέπω ότι η ανακαίνιση που έχετε κάνει είναι τόσο όμορφη όσο έχουμε ακούσει. Εσείς είστε χρόνια στον τουρισμό, χρόνια στο μετερίζει της ανάπτυξης του νησιού μας. Πείτε μου πώς βλέπετε τη φετινή τουριστική χρονιά. Η φετινή χρονιά, φίλε Νίκο, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή από τον τουρισμό του νησιού μας. Μην πάρουμε καμία φωτιά και πάρουμε την πλάκα πως πάθανε οι ορογοί του. Πολύ σωστά το λέτε. Από νερό, όπως πάμε, ακούω διάφορα θέματα με νερό. Εδώ υπάρχει πρόβλημα νερού σε αυτή την επιχείρηση εδώ πέρα. Δυστυχώς και έχω ιδιωτικό νερό δικό μου και κάτι κάνω. Μάλιστα. Δυστυχώς. Η δημοτική επιχείρηση του Δήμου μας δεν ασχολείται εν καιρός για τα νερά. Παραπαρχινάμε και κάνουμε δρομουλάκια. Κάνουμε το ένα τελειώντα. Έπρεπε ο Δήμος να ασχοληθεί μόνο και μόνο με την ίδρυψη, γιατί έχουμε αυτόν τον κόσμο Έλληνες, οποίοι θέλουν να. Το νεράκι τους. Φυσικά, φυσικά. Επιχειρήσεις περισσότερες δεν έχουν νερό κάτω δουλειά τώρα. Είναι ένα θέμα που το βλέπουμε, ελπίζουμε σύντομα να δοθεί λύση. Πείτε μου τώρα, τι κυρίως κόσμο έχουμε εδώ, έχουμε Έλληνες, έχουμε Δωδεκανήσιους, έχουμε Ευρωπαίους, τι έχουμε? Κοίταξε, έχουμε Έλληνες πάρα πολλούς. Ερωδίτες λίγους με τη φωτιά φύγανε προς πίσω, κάνα διακοπές. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, ναι, το έχουμε ζήσει και εμείς. Και λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός της Ρόδου, το οποίο είναι τα Δωδεκάνησα, το πρώτο νησί το οποίο προσφέρει στο κράτος και στα Δωδεκάνησα υποδομές και έτσι είναι επιτερό πάρα πολύ. Μάλιστα. Ελπίζω και ο Αύγουστος να πάει καλά και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Το ξαναλέω, ο τουρισμός του νησιού τα τελευταία χρόνια πρέπει να τραβήξει μια ανωδική πορεία, πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις όπως αυτή που έχετε κάνει. Αλήθεια, πριν πόσα χρόνια δημιουργήσατε το ξενοδοχείο Σαράγια Τέος Χρυσούλα, μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι 40 χρόνια. 40 χρόνια. Κάθε 40. Χρόνο και το ανακαινίζουμε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ακριβώς. Και δυστυχώς έχουμε πελάτες καλούς, φίλους καλούς. Δίνουμε τον εαυτό μας, είναι οικογενειακή επιχείρηση, η οποία προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, γιατί ο Έλληνας είναι ο μοναδικός που προσφέρει και αφήνει λεφτά. Ακριβώς. Είναι ο καλύτερος πελάτης και ο καλύτερος τουρίστας. Λοιπόν,
Κύριε Κουμπάρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε λίγο και το λόμπι. Καλή συνέχεια σε εσάς. Θα τα πούμε, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις για εσάς. Δεν είναι επί του παρόντος όμως. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κουμπάρο, τον δημιουργό μαζί με τη σύζυγό του αυτής της υπέροχης μονάδας, που είχε πάρα πολύ πράσινο, πρέπει να σας πω. Πισίνα που υπάρχει και φύλαξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ευχάριστο το νησί μας να υπάρχουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και το υπέροχο λόμπι της ξενοδοχειακής αυτής μονάδας. Ένα λόμπι τελείως ανακαινισμένο, με τη βιβλιοθήκη του, τους χώρους που μπορεί κανείς να ηρεμήσει, σε ένα υπέροχο έτσι χρώμα που αν μη τι άλλο θυμίζει νησί. Η καρδιά εδώ της επιχείρησης χτυπάει σε αυτό εδώ το γραφείο. Βέβαια τον πιάσαμε το Μάνο τώρα σε ημέρα πολύ δύσκολη. Μην το βλέπετε που χαμογελάει. Οι ημέρες είναι δύσκολες, αλλά αυτό που μπορώ να πω, κύριε Μαλέα, είναι ότι αυτό που αντικρίζουμε κάθε φορά που ερχόμαστε στο Σαράγγι, ένα ξενοδοχείο πραγματικά υψηλών προδιαγραφών, με πολύ όμορφους χώρους, πολύ περιποιημένο, με απίθανα δωμάτια, θέα, πολύ καλή ενέργεια από το προσωπικό. Έχω την εντύπωση ότι για το Σαράγγια είναι μια καλή χρονιά. Αυτή την αίσθηση έχω αποκομίσει. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από όλο το προσωπικό και τους ιδιοκτήτες εδώ και 6 χρόνια. Και οι κόποι αποδίδουν και χαιρόμαστε που μας προτιμάνε οι πελάτες και τους αναμένουμε να έρθουν όποτε θέλουν να περάσουν όμορφες διακοπές στο νησί μας. Η δύναμη του ξενοδοχείου, την εντύπωση ότι είναι και οι Έλληνες. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ελληνικό προϊόν το ξενοδοχείο αυτό που έχει χτίσει, όπως είπατε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και βλέπω επαναλήψεις. Και αυτό σημαίνει με τη δική μου λογική ότι κάτι κάνετε καλά εδώ. Όντως, έχουμε και ξένους επισκέπτες και Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι όντως το αισθάνονται σαν το δεύτερο σπίτι τους. Και η καηγενειακή ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ στο κατάλημα βοηθάει στο να θέλουν να ξανάρθουν και πάλι κάθε χρόνο. Και βλέπουμε πολύ μεγάλη χαρά ότι και στο μπαρ έχουμε αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες, έχουμε βάλει περισσότερα προϊόντα, έχουμε βάλει τα σνακ που τόσο πολύ προτιμάει ο κόσμος. Να κάνεις ένα μπάνιο στην πισίνα, δεν μπορείτε να μην βάλεις κάτι. Καλοκαίρι είναι. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτό είναι εξέλιξη και αυτό είναι που θέλει ο κόσμος. Εννοείται και ιδίως αυτές τις μέρες που όλοι βιώνουμε αυτόν τον καύσωνα. Πολλοί άνθρωποι σου λένε τώρα που να τρέχω σε μια παραλία, θέλω να κάτσω στην πισίνα, αλλά κάποια στιγμή θέλω να φάω κιόλας. Και έτσι προσπαθούμε να τους προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται για να περάσουν όμορφες διακοπές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία φιλικό στο ποδήλατο. Μια δική σας πρωτοβουλία που έχει φέρει μόνο θετικά και για το ξενοδοχείο, το Σαράγγια και για το νησί μας. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε φέτος τουρισμό από αυτό το πολύ χαρακτηριστικό εναλλακτικό τουρισμό. Ναι, μετά από πάλι 6 χρόνια που είμαστε bike friendly ξενοδοχείο και η Λέρος πιστοποιήθηκε σαν bike friendly destination, έχουμε επιτέλους και ανθρώπους που μας επιλέγουν μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο. Επειδή έχουμε ό,τι χρειάζεται ένας ποδηλάτης. Σπρώχνουμε όσο γίνεται να βοηθήσουμε και τον ποδηλατικό για να γίνουν αγώνες, οι οποίοι λογικά γίνονται κάπου τον Οκτώβριο και έτσι θα επεκταθεί και η σεζόν για όλα τα καταστήματα που υπάρχουν στο νησί. Κύριε Μαλέα, εγώ πρέπει να σας χαρώ διότι γνωρίζω και τη δική σας προσπάθεια που κάνετε εδώ στο Σαράγγια. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Να ευχηθώ και σε εσάς και στο προσωπικό και στους ιδιοκτήτες να έχετε μια δυνατή σεζόν, να βάλετε δύναμη και χαμόγελο. Γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το Σαράγγια ακόμα μια φορά θα κρατήσει ψηλά τη σημαία του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας. Την υγεία μας να έχουμε όλοι και οι επισκέπτες μας να έρχονται με το χαμόγελο και να ξαναφεύγουν με διπλό χαμόγελο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μαλέα, το μάνατζερ εδώ της επιχείρησης, που γι' αυτό έχει συμβάλει με τον δικό του τρόπο σε αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων χρόνων του Σαράγγια. Το ξαναλέω, ένα από τα ομορφότερα καταπράσινα ξενοδοχειακής μονάδες που έχει το νησί μας. Πρωτίστως, το ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, μια οικογενειακή επιχείρηση που σαν μια οικογένεια ξέρει να φέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους επισκέπτες. Και το ξαναλέω, μόνο τυχαίο δεν είναι οι πολλές επαναλήψεις που έχει αυτό το ξενοδοχείο, οι βοκαβίλες, τα λουλούδια, η πισίνα, ένα πραγματικά εντυπωσιακό προϊόν. Μετακομίσαμε στην αυαρχίδα του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, στο επιβλητικό, στο υπέροχο, στο μοναδικό Τριθώνης Παραντάις. Μια ακόμη, παρά το μέγεθός της, οικογενειακή τουριστική μονάδα, μια μονάδα των αδελφών Ασβεστά, την οποία η νέα γενιά, το νέο αίμα, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τα ενία και η αλήθεια είναι με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια μονάδα μέσα στο πράσινο, γιατί έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από τους ιδιοκτήτες όσον αφορά το πράσινο. Θα ξαναλέω, μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία
Είναι το καμάρι του νησιού μας. Πολλά τα event, πολλές οι κοινωνικές συναισθιάσεις. Αυτή την εποχή μένας που έχουμε ένα πολύ μεγάλο γάμο από την Αμερική, έχει έρθει μια ολόκληρη παροικία Ελλήνων εδώ στο νησί μας για να βρίσκεται σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Φανταστείτε τώρα να φεύγουν 250 άτομα από την Νέα Υόρκη και να έρχονται να παντρευτούν στο νησί της Λέρου. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μας, τι σημαίνει αυτό για την επιχείρηση την ίδια, για τους προμηθευτές, μια λυσίδα είναι. Ανακαινισμένο το τελευταίο χρονικό διάστημα για ακόμα μια φορά από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι όταν πρόκειται να ανακαινήσουν δεν σκέφτονται ποτέ τι θα ξοδέψουν, αλλά το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σήμερα και κάθε φορά τους δικαιώνει πανηγυρικά. Με αυτό τον καύσωνα, τι πιο θα έλεγα έτσι εντυπωσιακό να τρως σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο σημείο, με την πρασινάδα, με το αεράκι. Κοιτάξτε πράσινο, κοιτάξτε πράσινο, κοιτάξτε προσοχή που υπάρχει σε οτιδήποτε έχει συμβεί σε αυτό το ξενοδοχείο. Σίγουρα το ξαναλέμε, από τη στιγμή που το κουθόνι Paradise Island λειτουργεί, ήταν η ημέρα που ο τουρισμός του Λέρου πήρε μία άλλη μορφή. Η Λέρος μπήκε πλέον επίσημα σαν ένας εναλλακτικός προορισμός με πολύ ωραία καταλήματα, με πολύ υψηλή γαστρονομία. Ξέρετε, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η Λέρος ίσως έχει το καλύτερο φαγητό από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Δεν είναι υπερβολή, το λένε πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε και εμείς, το γνωρίζει ο κόσμος που προτιμάει το νησί μας. Η επιβλητική πισίνα κάθε φορά γεμάτη από κόσμο, καθώς και τα εδέσματα που προσφέρει το συγκεκριμένο μπαρ είναι εντυπωσιακά. Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα πολυτελές εστιατόριο και όχι σε ένα ξενοδοχείο. Εδώ είμαστε. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, έτσι, πολύ όμορφη εποχή. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πολύ καλά από την πρώτη στιγμή το τι έχει συμβεί σε αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα είναι και ο κύριος Θεόδωρος Ασβεστάς. Καταρχήν, το ξαναλέω, αυτή η επιμονή σας να επενδύσετε στο πράσινο είναι αυτό που κάνει πέρα τα εκπληκτικά δωμάτια και τη θεία που έχετε και τη διαφορά από πολλά ξενοδοχεία. Βλέπουμε ζωή, βλέπουμε ζωντάνια, βλέπουμε το Κουθόνι Παραντάιζ για ακόμα μία φορά κατάμεστο. Αυτό έχει ξεκινήσει, κύριε Ασβεστά, από την αρχή της χρονιάς. Μαθαίνουμε για γάμους από Νέα Υόρκη, πολλά event. Δώστε μας μια εικόνα τι συμβαίνει εδώ στο ξενοδοχείο σας. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα καταρχήν. Θα ήθελα να στείλω την αλληλεγγύη μου στο διπλανό μας κοντινό νησί, τη Βασίλισσα του Τουρισμού, τη Ρόδο, στους συναδέλφους μας, στο προσωπικό τους, σε όλο το νησί, σε όλους τους πολίτες του νησιού της Ρόδου και γενικά στις αρχές, στην περιφέρεια, στους πυροσβέστες, στο Δήμο της Ρόδου, σε όλους. Έχουμε καταχαρακωθεί κι εμείς, γιατί είμαστε από ένα νησί, είμαστε στα Δωδεκάνησα και όλο αυτό μας έχει πονέσει πάρα πολύ, που βλέπουμε ότι πληγώνεται η βασίλισσά μας, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν η πυροσβεστική, η περιφέρεια, οι δήμοι, οι πολίτες, όλοι, μπράβο τους, μπράβο, μπράβο σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα, όσον αφορά το νησί μας και την τουριστική σεζόν, όσον αφορά την επιχείρησή μας, φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να πω, και τον Ιούνιο και τον μισό Μάιο πήγαμε αρκετά καλά για τα δεδομένα ενός ακριτικού νησιού όπως είναι η Λέρο. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, οι πληρώτες είναι πολύ δυνατές, έχουμε μεγάλα event, μεγάλους γάμους. Φυσικά, όλο αυτό γίνεται με μια προετοιμασία από το χειμώνα. Αυτά που λέω σε όλο το νησί και σε όλους τους τουριστικούς φορείς του νησιού, ότι όλα γίνονται από το χειμώνα. Εμείς ήδη αρχίζουμε και κλείνουμε δουλειές από τώρα για του χρόνου. Πιστεύω πάντως ότι να έρθει τώρα, γιατί μαθαίνω για ένα τεράστιο γάμο, περίπου 300 ανθρώπων από τη Νέα Υόρκη, είναι κάτι τεράστιο αν το σκεφτεί κανείς, ακόμα και για τα δεδομένα μεγάλων νησιών, πολύ περισσότερο για το νησί μας. Βέβαια, βέβαια. Το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο αυτό. Ακριβώς. Το event. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ένα μικρό νησί έχει και τις δυσκολίες του.
αλλά η επιχείρησή μας, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, θεωρώ ότι κινείται σε πολύ επαγγελματικά πρότυπα εδώ και πολλά χρόνια και ειδικότερα σε ένα ξεχωριστό κομμάτι όπως είναι η γάμη και τα catering και όλα τα parties αυτά που γίνονται σε κοσμοπολιτικά νησιά, και έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει και εμείς στο νησί μας, κάνουμε 4-5 event κάθε καλοκαίρι με γάμους από το εξωτερικό, από Αυστραλία. Και αυτό είναι σημαντικό πολύ για το νησί μας και για την αναγνώριση. Είχαμε ένα γάμο από το Βέλγιο πριν 10 μέρες, γύρω στα 100 άτομα. Ναι, δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά, γιατί θεωρώ ότι δίνουν τη δυναμική του νησιού και τι μπορεί να κάνει το νησί τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το βασικό. Σας δείχνει το δρόμο με λίγα λόγια αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Κοιτάξτε, θα πω μια πικρία τώρα. Το παλεύουμε μόνοι μας. Το παλεύουμε μόνοι μας και αυτοί που έρχονται να κάνουν εδώ τα event τους, τους γάμους τους, θέλουν και έρχονται και τα κάνουν. Και εμείς είμαστε από κοντά τους από τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη. Δυσκολίες να έρθει ο κόσμος, καράβια, αεροπλάνα, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα λέμε συνέχεια. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Θεωρώ ότι εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και οι συντοπίτες μας και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας, αλλά πόσο μάλλον η δικιά μας επιχείρηση που μπορεί να σηκώσει τέτοια event, γιατί θέλει, αυτά τα event θέλουν οργάνωση, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει και πολύ προσωπικό, επιτρέψτε μου. Και πολύ προσωπικό να φέρεις πέρα σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Τώρα πείτε μου, η πληρότητα θα είναι και μέχρι το Σεπτέμβρη, θα πάει και Οκτώβρη, πράγμα που ακούω. Τι είναι τα δεδομένα εδώ? Κοιτάξτε, εγώ τυχαία προχτές έβλεπα τα πλάνα του Σεπτέμβρη. Μέχρι 25-27 Σεπτέμβρη σχεδόν είναι γεμάτο το Κρυθόνης. Ελπίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συζητάμε να έχουν καλές πληρότητες. Τώρα όσο αφορά για το θέμα του Οκτώβρη, πάμε καλά γιατί έχουμε κάποιους γάμους και ντόπιων και από το εξωτερικό πάλι, που αυτά κρατάνε μια πληρότητα και προπάντων τη διασφάλιση του προσωπικού να δουλέψει 7 ακριβώς, μήνες. Σεζόν, ακριβώς. Θέση εργασίας σαφέστατα. Θέση εργασίας, ναι, γιατί χωρίς το προσωπικό δεν υπάρχει επιχείρηση, χωρίς την επιχείρηση δεν υπάρχει προσωπικό. Ακριβώς. Το ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα το προσωπικό μας είναι 20-25 χρόνια. Είμαστε μια οικογένεια. Μάλιστα. Εμείς πραγματικά να σας συγχαρούμε, διότι βλέπουμε κάθε φορά που ερχόμαστε μια επιχείρηση να λειτουργεί σε πολύ ψηλά στάντα. Δεν νομίζω ότι ο Κρυθόνης Παραντάης έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα ξενοδοχείο σε οποιοδήποτε νησί. Αυτή είναι η ναυαρχίδα του τουριστικού μας προϊόντος. Συνεχίστε έτσι δυναμικά και το ξαναλέω, το Κρυθόνης Παραντάης δείχνει το δρόμο για την επόμενη μέρα και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο στο νησί μας δεν είναι τόσο πολύ προς Θεού. Παιδιά, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κάπου κάποια στιγμή θα αδικηθεί με σε εισαγωγικά η επιχείρηση, κάπου ο εργαζόμενος. Επειδή βλέπω πολλά post στα social media, εδώ, ειδικά τα μικρά νησιά, να ξέρει ο κόσμος ότι οι εργαζόμενοι με τις επιχειρήσεις είμαστε ένα. Αυτό το κρίνω δεδομένο και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο, στους επισκέπτες μας. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο νησί, πιστεύω να τις ξεπεράσουμε και να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένα, τίποτα άλλο. Κύριε Ζεστά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε εσάς, στο προσωπικό σας. Κρατάτε ψηλά τη σημαία του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας και είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα έρχονται και για την επιχείρηση και για το νησί. Προσπαθούμε για όλα τα καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά μέσα στο εσωτερικό του ξενοδοχείου μας. Το ξαναλέω, ακούσατε και τον κύριο Ζεστά. Η δεδομένη στιγμή το ξενοδοχείο έχει πολύ ψηλές πληρότητες και από ό,τι μας είπε και μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη θα υπάρχουν αυτές. Άρα λοιπόν τι πιο ωραίο για ένα νησί να ξέρει ότι έχει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απίστευτη χώρη, το έχουμε ξαναπεί. Το Κρυθόνης Παραντάης είναι πραγματικά ένα μοναδικό στολίδι στο νησί μας. Είναι μία αλυσίδα σε πολύ καλές τουριστικές μονάδες που υπάρχουν και δημιουργούν το αύριο του τουρισμού του νησιού μας. Δημιουργούν πολύ υψηλών προδιαγραφών απαιτήσεις για το αύριο. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι τουριστικό που κάνουμε. Καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, τι πιο ωραίο να βλέπουμε και ασχολούμαστε με τη βαριά μηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό. Το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με κάποιο ξενοδοχείο, δεν έχει να κάνει με κάποια μεγάλη μονάδα. Έχει να κάνει όμως με κάτι τόσο μοναδικό, τόσο υπέροχο. Εδώ βέβαια στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας βρισκόμαστε.
που ειλικρινά το είδα, όχι απλά εντυπωσιάστηκα, πρέπει να σας πω για να είμαι ειλικρινής, το βλέπω και στο όνειρό μου. Διότι όταν αυτοί οι άνθρωποι και η συγκεκριμένη οικογένεια δημιουργεί, είναι δεδομένο ότι δημιουργεί κάτι εξαιρετικό, δημιουργεί κάτι με υψηλά στάντα. Κοιτάξτε εδώ τι δουλειά έχει γίνει σε ένα κτίριο που είναι ουσιαστικά η καρδιά της Αγίας Μαρίνας. Πριν από λίγο εδώ υπήρχαν μπάζα, τώρα έχει γίνει αυτός ο υπέροχος χώρος. Αλλά εγώ θα προχωρήσω και θα πάω λίγο έτσι πιο μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Θα πάω να καταγράψω κάτι που το ξαναλέω. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, διότι απλά δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν κι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα Airbnb της Ελλάδας. Και όταν θα ανέβω, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι μια δουλειά ακριβώς χειροποίητη όλη. Μια δουλειά που έχει γίνει από μια ομάδα ανθρώπων και μια οικογένεια η οποία, το ξαναλέω, στο real estate είναι χρόνια μπροστά. Εδώ υπάρχει γείτονες, ένα υπέροχο σπίτι. Και τώρα λοιπόν, ελάτε μαζί μου να δείτε αυτό το Airbnb που όταν το είδα, το ξαναλέω, εγώ με έκανε όχι απλά εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι απλά δεν ήμουν στη Λέρο. Κοιτάξτε, στυλ, vintage, όλα τα προϊόντα που υπάρχουν εδώ. Αυτό το φωτιστικό είναι από ένα κορμό δέντρο που μου είπαν ότι το έχει ξεβράσει η θάλασσα. Όπως κοιτάξτε και αυτό εδώ. Το καθιστικό είναι επίσης από ένα κορμό που έχει ξεβράσει η θάλασσα. Όλο με πέτρα και ενώ πραγματικά θα σας το πω, έξω που λέμε Sky ο Τζίτζικας, μέσα εδώ υπάρχει μια θερμοκρασία θα έλεγα ιδιαίτερη. Και βέβαια αυτό το μπαλκόνι, τι να σου πω τώρα, καταλαβαίνετε. Βλέπετε ένα κομμάτι του απείρου κάλους αυτής της περιοχής. Όλο με πέτρα, με τράβα. Δεν νομίζω αν έχω ξαναδεί εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε αυτά τα μπάνια, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε και πείτε μου τώρα τι ομορφιά είναι αυτή. Κοιτάξτε. Είμαστε εδώ στο δωμάτιο. Πόσο, ποιοι δεν θα ήθελα να κινηθούν σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Ποιοι δεν θα ήθελα. Και είναι στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας. Απίστευτο ντεκόρ. Ακόμα και στον τοίχο οι κρεμάστες είναι όλα με πέτρες. Χειροποίητες τοιχογραφίες. Τι να πω τώρα, εντάξει, εγώ όταν μπήκα μέσα λέω... Πραγματικά, όταν κάποιος μπορεί και δημιουργεί, όταν κάποιος το έχει μεράκι να δημιουργεί ωραία πράγματα, μόνο κι άλλο μπάνιο, στο άλλο δωμάτιο. Και αυτές οι πόρτες μου είπαν, κάπου τις βρήκαν πεταμένες, δεν θυμάμαι καλά, αν είπα ψέματα. Κάπου τις βρήκαν πάντως και κάναμε αυτό που ήταν για πέταμα, το δημιουργήσαμε και του δώσαμε, φίλες και φίλοι, αυτή η μορφή. Κοιτάξτε εδώ ένα δωμάτιο. Κοιτάξτε ένα δωμάτιο. Τι να πω τώρα. Θεωρώ ότι είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία Airbnb που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, είτε ξύπνιος. Κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει. Εδώ υπάρχει ένα παράθυρο που ουσιαστικά είναι στέγη, αλλά είναι διαφανή. Είναι τζάμι. Ωραίες τοιχογραφίες και οι πόρτες αυτές που ξαναλέω που είναι πόρτες που βρέθηκαν κάπου. Τις πήραν και το τραπεζάκι αυτό. Άρα έχουν χρησιμοποιηθεί και υλικά που τα διαπέταμε κάποια στιγμή. Κοιτάξτε όμως το αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος έχει μεράκι, όταν ο άνθρωπος είναι η δουλειά του αυτή, τι μπορεί να κάνει. Εγώ δεν έχω παρά ειλικρινά να συγχαρώ την οικογένεια Κουμπάρου για αυτό το εκπληκτικό δημιούργημα, γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικό. Θέλεις να μην φύγεις, θέλεις να μείνεις εδώ και την υπόλοιπη μέρα. Αυτά λοιπόν τα Airbnb υπάρχουν εδώ, υπάρχουν στο νησί μας. Και το ξαναλέω, ώστε υπάρχουν άνθρωποι που θα ονειρεύονται και θα φτιάχνουν τέτοια είδους πράγματα, το νησί σίγουρα είναι καταδικασμένο να βαδίζει μπροστά. Και μια που συζητάμε έτσι τώρα για Airbnb, πάμε να δούμε και το δίδυμο αδελφάκι αυτής της δημιουργίας. Είναι μερικές εικόνες που ενώ βρίσκονται μπροστά μας, εμείς δεν τις έχουμε καν πάρει χαμπάρι θα έλεγα. Κοιτάξτε τώρα ένα παράθυρο στο Αιγαίο. Ένα παράθυρο στο Αιγαίο. Και αυτό είναι το διπλανό Airbnb. Εξίσου εντυπωσιακό, ανακαινισμένο, το ξαναλέω με τα πιο πολλά υλικά να είναι υλικά που μάζεψαν
και θα πήγαιναν για σκουπίδια και κοιτάξτε τώρα εδώ να μένεις και να πίνεις πρωινό ή να πεις το καφεδάκι σου εδώ, στο τραπέζι αυτό και να έχεις απέναντί σου το απέραντο Αιγαίο. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Κι όμως πραγματικά στη Λέρο μπορούμε πλέον και έχουμε και τέτοια Airbnb. Εντυπωσιακότατα, στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας, εντυχιζόμενα, να σου πω ότι όση ώρα είμαι μέσα δεν έχω ακούσει θόρυβο. Κοιτάξτε τον έπνο δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο και αυτό είναι Airbnb για διακοπές, φίλες και φίλοι. Εδώ, από την Αγία Μαρίνα της Λέρου, που το ξαναλέω, πρέπει να το πω πριν από λίγο καιρό, εδώ υπήρχαν μπάζα, υπήρχε μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Τώρα υπάρχει αυτό το στολίδι που στολίζει το νηστί μας και αναβαθμίζει, πρέπει να το πούμε αισθητά, και την περιοχή αλλά και το τουριστικό. Γιατί όταν υπάρχουν Airbnb σε αυτό το επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος που θα έρθει να τα ζητήσει θα είναι αντάξιας ποιότητας και αντοχής να ξοδέψει το νησί μας. Στην καρδιά του Λακιού, σε αυτή την υπέροχη ιταλική πόλη του μυστηρίου, επιτέλους υπάρχει και ένα κατάλημα το οποίο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν της περιοχής και όχι μόνο. Το Bianco λοιπόν, η δημιουργία του κυρίου Νικήτα Κουμπάρου, ένα minimal χώρος που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες για την πολύ comfort, άνεση που έχει, για το στυλ που έχει χρησιμοποιηθεί. Ένας χώρος ο οποίος, το ξαναλέω, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε είχε αναβαθμίσει πάρα πολύ και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Πολύ ωραίο design, θα δείτε τώρα καταπληκτικά δωμάτια. Κανείς δεν περίμενε ότι κάποια στιγμή σε αυτή εδώ την περιοχή θα υπάρχει ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίους κάφτους, πολύ ωραία φυτά. Το ξαναλέω, έγινε μια πολύ γενναία αναβάθμιση του ξενοδοχείου. Το Bianco πλέον συγκαταλέγεται από τα κορυφαία καταλήμματα του νησιού μας. Και βέβαια το μόνο αρνητικό πρέπει να σας πω είναι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρεις δωμάτιο, διότι είναι ένας χώρος που, ξαναλέω, προτιμάνε πλέον πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι μια πολύ καλή εποχή αυτή για το κατάλημα, όπως είναι σχεδόν όλο το χρόνο, καθώς λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Εδώ είναι και η φίλη μας η Εύη. Καλημέρα, Εύη, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν να σας συγχαρούμε, διότι πραγματικά η ανακαίνιση που έχει γίνει είναι καταπληκτική. Το ακούμε πάρα πολύ κόσμο, το καταγράφουμε κι εμείς. Γεμάτη και αυτή την εποχή. Εγώ θέλω να μου πείτε τα λόγια που ακούτε από τον κόσμο που ερχόταν κατά καιρούς και τώρα βλέπει αυτή την τεράστια αλλαγή. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Απευθυνόμαστε σε ελληνικό τουρισμό και σε τουρίστες που έρχονται περιστασιακά από Απρίλιο μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, από Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Τελευταία έχουμε και από Ουκρανία. Μάλιστα. Και Σερβία αρκετούς πελάτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τις παροχές μας, με την εξυπηρέτησή μας και με την καθαριότητα των δωματίων μας, για την οποία φημιζόμαστε. Θα πάμε να κάνουμε και ένα γύρισμα για να δούμε του λόγου το αληθές, θα πάμε να κάνουμε. Το ξενοδοχείο μας ανακαινίστηκε και ανοίξαμε τον Απρίλιο. Επομένως, τα πάντα μέσα εδώ είναι καινούργια, είναι φρέσκα, μυρίζει η καινουργίλα που λέμε. Και αυτό ευχαριστεί τους πελάτες μας και τους καινούριους, αλλά και τους παλιούς που βλέπουν ότι φροντίσαμε να αλλάξουμε το χώρο και να μην είναι αυτό το βαρετό. Ακριβώς. Έχει ένας χώρος πολύ ευχάριστο καταρχήν, με ωραία χρώματα, με λουλούδια. Να πω και για το πρωινό, ακούω ένα πολύ ωραίο πρωινό. Το έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ το πρωινό μας με ντόπια προϊόντα. Και αυτό αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια μας αρέσει και το δικό σου χαμόγελο. Γιατί όταν έρχεσαι και βλέπεις ένα χαμόγελο σε μια επιχείρηση, αν μη τι άλλο, το πρώτο βήμα έγινε. Είναι θετικό. Έτσι, έτσι. Όλα είναι μια λυσίδα. Ξεκινάει από την υποδοχή. Και οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι γενικότερα και γιατί φροντίζουμε να τους ξεναγούμε, να τους δείχνουμε τα ωραία μέρη που πρέπει να επισκεφτούν, τα ωραία εστιατόρια μας. Εννοείται πως διαφημίζουμε το Skipper μας, γιατί είναι μια
ζωή για το νησί. Ναι, είναι, η Μαρίνα αυτή έχει δώσει ένα άλλο, μια άλλη ζωή σε όλο το νησί. Και γενικότερα και τα υπόλοιπα εστιατόρια του νησιού μας, τα μαγαζιά μας. Και είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο εξυπηρέτησης. Το ξαναλέω, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το ακούμε κατά κόρον και μπράβο, μπράβο, γιατί ο κόσμος πέρα από ένα ωραίο δωμάτιο θέλει και εξυπηρέτηση και φιλικότητα που τη δίνεται απλόχερα. Πάμε να κάνουμε το γύρισμα εμείς στο δωμάτιό μας. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος, να το πω και αυτό, και από τις τιμές μας και την ποιότητα. Γενικά, όλοι μιλάνε για value for money, αυτό το συζητάω, το ακούω συνέχεια. Value for money, Bianco, εδώ λοιπόν στο αλλαγή τη Λέρου μαζί με το Έλια, το αδελφάκι, θα το δείξουμε και αυτό. Ένα καινούργιο επίσης δημιούργημα του κύριου Κουμπάρου. Πάμε όμως τώρα εμείς να δούμε και ένα από τα περίφημα δωμάτια του Bianco. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο όροφο, καθώς όλα είναι κλειστά. Έχουμε βρει όμως έτσι ένα δωμάτιο για να κάνουμε το γύρισμά μας. Φωτισμός βλέπετε αυτόματα, έχει πέσει. Εδώ είμαστε λοιπόν και μπαίνουμε σε αυτό το δωμάτιο, το πλήρες ανακαινισμένο. Εντυπωσιακό το μπάνιο, ακόμα πιο εντυπωσιακό το κρεβάτι. Έχει γίνει πολύ μεγάλη μελέτη πριν βγει αυτό το δωμάτιο που βλέπετε στη φόρα. Κοιτάξτε εδώ, τι να πει κανείς. Μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν του Λακίου μας υπάρχει πλέον αυτό το κατάλημα. Το ξαναλέω, εντυπωσιακό, ανακαινισμένο, όμορφο, ανάλαφρο, μίνιμαλ, πεντακάθαρο, με εξαιρετικό προϊόν. Bianco λοιπόν, εδώ στην καρδιά του Λακίου. Και όσοι υπάρχουν επαγγελματίες που θα επενδύουν στο διαφορετικό, όσοι υπάρχουν επαγγελματίες που θα επενδύουν στην περιοχή και στο νησί, το μέλλον σίγουρα θα είναι αντάξιο. Βρισκόμαστε στο Αέλια, ένα ξενοδοχείο το οποίο boutique suite θα το λέγαμε, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες, χειροποίητο από την αρχή μέχρι το τέλος, εδώ στην καρδιά του Λακιού, δίπλα σε πολύ πράσινο, βλέπετε κι εσείς πόση πρασινάδα υπάρχει, και απέναντι σε πολύ όμορφα νεοκλασικά κτίρια. Έχει γίνει λοιπόν μια καταπληκτική δουλειά, ο χώρος εδώ του πρωινού, ευάερος, πολύ όμορφα στολισμένος. Έχει γίνει μια εντυπωσιακή δουλειά, λοιπόν, τον κύριο Κουμπάρο, τον κύριο Νικήτα Κουμπάρο, ο οποίος, το ξαναλέμε πολλές φορές, όταν δημιουργεί. Καλημέρα, 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 καλημέρα στο όμορφο χαμόγελο σε ψυχιών. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο Έλια Hotel. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν σταματάμε να ακούμε τα καλύτερα. Μας έχει εντυπωσιάσει αυτό που πιστεύει ο κόσμος για εσάς. Πέρα του εντυπωσιακού, είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Η περιοχή, η εποχή αυτή, είμαστε σε κρατήσεις μια χαρά, είμαστε σε καλό δρόμο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις. Εντυπωσιάζεται το design από την εξυπηρετικότητα και την καθαριότητα του χώρου. Ναι. Έτσι και αλλιώς, καθαριότητα για τον κύριο Κουμπάρο θεωρώ ήταν πάντα κάτι που έβαζε πολύ ψηλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα πάμε να κάνουμε έτσι και ένα μικρό γύρισμα σε ένα δωμάτιο εδώ, γιατί είναι δυστυχώς όλα γεμάτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα εδώ πέρα λοιπόν, το ξαναλέω. Το πρωινό εντυπωσιακό, πάντα βασισμένο στα λέρικα μας προϊόντα. Είναι μια από τις αρχές του ιδιοκτήτη να επενδύει στον τόπο. Κοιτάξτε πάρα πολύ χώρους με κοντίσιο, να δεις το καφέ σου, να καθίσεις, να ανοίξεις το λάπτοπ σου. Χώροι εντυπωσιακοί που δεν το χωράει ο νους ότι βρίσκεται στο Λακί. Εδώ βλέπετε πόσο όμορφα έχει διαμορφώσει αυτό τον χώρο. Υπάρχουν, να σας πω, και μικρές σουίτες που υπάρχουν τζακούζι, αλλά δυστυχώς είναι όλα γεμάτα και εμείς ευχόμαστε πάντα να είναι γεμάτα. Να, ένα δωμάτιο που βρήκαμε, το μοναδικό που δεν έχει γεμίσει. Μάλλον το check-in είναι σε λίγα λεπτά. Κάνουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο γύρισμα, ένα εντυπωσιακό πραγματικά δωμάτιο. Πολύ minimal, πολύ comfort, πολύ μεσογειακό. Εντυπωσιακότατο από την αρχή μέχρι το τέλος, με πολύ όμορφη ιδέα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτή είναι η κανταρόμπα, πώς την έχουν φτιάξει. Εντυπωσιακό, όπως και η τουαλέτα εδώ πέρα, έχει φέρει ένα άλλο level. Και είναι η αλήθεια αυτή που ακούμε παντού, έχει τραβήξει και πολύ κόσμο πλέον να βρίσκεται στο Λακί μας. Το ξαναλέω, το Λακί, μια υπέροχη ιταλική πόλη που σίγουρα μπορεί να περιμένει καλύτερες ημέρες όσο υπάρχουν καταλήματα και επαγγελματίες και επιχειρηματίες που επενδύουν σε αυτή την περιοχή. Επιχειρηματίες που δεν φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα προς όφελος κυρίως του νησιού και της πόλης αυτής.
Τάλιντα ήταν και θα είναι μία από τις ωραιότερες, τις συναρπαστικότερες παραλίες του νησιού μας και σίγουρα ένα από τα ομορφότερα και συναρπαστικότερα καταλήματα είναι αυτό του Αλέα Μάρε, ένα πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο πλέον με εντυπωσιακό μπαρ, ένα ξενοδοχείο που ήταν στη δεκαετία του 80-90 το Hilton της Λιλέρου, το Hilton της Δωδεκανήσου, όταν ο Νίκος Ομαλέας είχε οραματιστεί αυτό εδώ πέρα το εξαιρετικό κτίριο, που το ξαναλέω πλέον η οικογένεια Μαθουδάκη το έχει ανακαινήσει, βρίσκεται σε πολύ υψηλά στάνταρ. Είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πληρότητα αγγίζει το 100%. Βρίσκεται τώρα σε ένα ξενοδοχείο και να απέχεις μόλις λίγα εκατοστά από την παραλία είναι πραγματικά ό,τι ζητάει κανείς, ό,τι θέλει κανείς να βρει. Μπορεί να πει εδώ και το ποτό του, να ράξει τις ωραίες και άνετες καρέκλες. Το ξαναλέω, ένα κατάλημα το οποίο πλέον είναι και αυτό από τα βασικά καταλήματα του νησιού μας, χάρη στην πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Έτσι κι αλλιώς η Νικόλα αρχιτεκτόνη θα είναι, γνωρίζει πολύ καλά, υπέροχα χρώματα. Και το ξαναλέω, ένα κοινό που κάθε χρόνο φροντίζει πολύ νωρίς να κάνει τις κρατήσεις του, έτσι ώστε να υπάρχει σχεδόν για όλη τη χρονιά μια πολύ μεγάλη πληρότητα σε αυτό το πολύ όμορφο ανακαινισμένο ξενοδοχείο, το Αλέα Μάρε. Τα στοιχεία λοιπόν είναι πολύ ενθαρρυντικά, αυτά που μάθαμε και από την διευθύντρια του ξενοδοχείου. Μέχρι σχεδόν αρχές Σεπτεμβρίου το ξενοδοχείο είναι γεμάτο. Πολύ καλές φαίνονται και οι κρατήσεις και για Σεπτέμβριο και για Οκτώβριο, περίπου μέχρι 15-20 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτό. Το Αλέα Μάρε, που το ξαναλέω, έχει το εντυπωσιακό προνόμιο να βρίσκεται μόλις μερικά βήματα από την παραλία, μια από τις πολύ όμορφες παραλίες, πολύ οργανωμένη, πολύ καθαρή, με πολύ καθαρά νερά. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα τώρα, εδώ είναι η είσοδος, περνάς αυτή τη μικρή πύλη και σε μερικά μέτρα βρίσκεται στην παραλία. Θεωρώ δεν μπορείς να ζητάς τίποτα περισσότερο από τις διακοπές σου. Το να βρίσκεσαι μερικά εκατοστά από τη θάλασσα και πολύ όμορφες πάπιες εδώ κάνουν και αυτές τον μπανάκι τους. Ένας ακόμα καύσωνας βρίσκεται μπροστά μας. Και σίγουρα, το ξαναλέω, αυτή την περίοδο το να βρίσκεσαι και να κάνεις τις διακοπές σου σε αυτό εδώ το κατάλημα, μόνο προνομιακός οπωσδήποτε μπορεί να θεωρηθεί κάποιος. Κλείνοντας αυτό τον πρώτο κύκλο, θα ακολουθήσουν και άλλοι κύκλοι όσον αφορά το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Κάνουμε στάση σε ένα εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα, το Μαριλέν του κυρίου Δημήτρη Καρανικόλα, ένα από τα πρώτα πολύ οργανωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν ποτέ στο νησί μας, με πολύ σκληρή δουλειά, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, ο Δημήτρης και η σύζυγός του κατάφεραν να φτιάξουν ένα εντυπωσιακό κατάλημα, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει και αυτό ανακαινιστεί πλήρως. Πολύ όμορφα δωμάτια, ωραίες σουίτες, υπέροχη πισίνα, πολύ πράσινο, συνθέτουν μία διαμονή στο συγκεκριμένο κατάλημα που σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσει κανείς. Ηρεμία, πολύ καλό σέρβις. Το ξαναλέω, ένα από τα συγκροτήματα που μπορεί να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Αναβαθμίζουν αισθητικά το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Το πράσινο σε συνδυασμό με την ηρεμία, σε συνδυασμό με αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατούν, καθιστούν το Μαριλέν ένα από τα κορυφαία καταλήματα του νησιού μας. Πάμε να δούμε εδώ και το φίλο μας το Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλημέρα. Έλεγα ότι αυτό το ξενοδοχείο όλοι γνωρίζουμε πώς έγινε. Ξέρουμε πώς το έχεις καταφέρει να το κρατήσει, ένα από τα κορυφαία καταλήματα του νησιού μας.
Χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή την ανακαίνιση, εντυπωσιακά χρώματα, πράσινο, πισίνες, ηρεμία. Πώς πάει φέτος, Δημήτρη, η τουριστική χρονιά και τι προβλέπουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα? Θεωρώ ότι πάει αρκετά καλά. Το μόνο πρόβλημα, όπως πάντα, είναι η μικρή σεζόν που είναι για τους 40, 50, 60 μέρες. Και προς το παρόν τα πράγματα φαίνονται ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Πιστεύετε ότι αυτή η συγκεκριμένη τουριστική χρονιά μπορεί να είναι το εφαλτήριο ώστε αυτό που επιζητούμε χρόνια και εσείς από θέσεις ευθύνης τα προηγούμενα χρόνια προσπαθήσατε να επιμικρύνουμε την τουριστική χρονιά στο νησί μας, μπορεί κάποια στιγμή να είναι εφικτό, διότι το ακούμε, αλλά και εσείς γνωρίζετε ότι μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει? Αν δεν λυθεί το συγκοινωνιακό πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχουν τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι έρχονται στο νησί με γκαραντή συμβόλαια. Τα περισσότερα συμβόλαια είναι allotment, πράγμα το οποίο δεν σου δίνει επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το συγκοινωνιακό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί το νησί αυτή τη στιγμή. Και το απασχολούσε, φυσικά, το απασχολούσε. Και φυσικά και οι τιμές οι οποίες είναι δυσβάθακτες. Πολύ σωστά για το λέτε. Κάποιον που θέλει να έρθει από τον Πειραιά προς τα δικά μας νησιά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να υπάρξουν φορείς, μια δημοτική αρχή, μια περιφέρεια, δεν ξέρω που θα πάει και θα χτυπήσει δυνατά το χέρι στο τραπέζι και θα απαιτήσει μετακινήσεις, να υπάρχουν εισιτήρια αεροπορικά, να υπάρχουν εισιτήρια πλοίου, να υπάρχουν χαμηλές τιμές, διότι χωρίς αυτά, αλήθεια, πώς μπορούμε να προσδοκούμε εμείς ότι θα επιμηκύνουμε την τουριστική μας χρονιά? Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόσβαση στο νησί μας εύκολη και φυσικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές. Το Μαριλέν είναι από τις τουριστικές ναυαρχίδες του νησιού μας. Το ξαναλέω, είμαστε εντυπωσιασμένοι από την ωραία ανακαίνιση που ήδη κάνει, με τα χρώματα, με το πράσινο που πάντα ήταν σε πρώτο πλάνο. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό, ότι έρχεται σε ένα κατάλημα που είναι τόσο προνομιακό, το να μένει μέσα στο πράσινο και μέσα στην ησυχία. Γι' αυτό το ξενοδοχείο είναι τόσο γνωστό, με τις πολλές επαναλήψεις. Δηλαδή, κόσμος που έρχεται εδώ και μένει συνεχόμενα για πάρα πολλά χρόνια. Ερχόμενοι εδώ μας λένε ότι οι φωτογραφίες που έχουμε στο ίντερνετ μας αδικούν. Πράγμα το οποίο αυτό μας ευχαριστεί, διότι προσφέρουμε κάτι περισσότερο από αυτό που διαφημίζουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πελάτες επαναλαμβανόμενους, τους αρέσει το ξενοδοχείο, τους αρέσει το νησί και φυσικά όλο το σέρβις από τις διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται στο τουριστικό κομμάτι. Αυτό που λαμβάνουμε εμείς με αυτούς που έχουμε γνωρίσει τους δικούς σας πελάτες είναι ότι τους αρέσει και αυτό που έχετε, το οικογενειακό χαρακτηριστικό, ένα φιλικό περιβάλλον που δεν αισθάνονται φιλοξενούμενοι, αλλά αισθάνονται σαν να βρίσκονται στο δικό τους χώρο. Και αυτό είναι κάτι που πολύ δύσκολο μπορεί να βρει σήμερα ημέρα. Προσπαθούμε να βρισκόμαστε δίπλα στον τουρίστα, στον πελάτη, ώστε να του κάνουμε τις διακοπές όσο μπορούμε καλύτερες. Αν έχει αδικήσει το ξενοδοχείο στις φωτογραφίες που έχετε, σίγουρα οι εικόνες που έχουμε τραβήξει εμείς και προβάλλουμε σήμερα στο κανάλι μας δεν αδικούν καθόλου, αντιθέτως αναδεικνύουν την απίστευτη και απαράμιλη ομορφιά αυτού του ξενοδοχείου που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ παλέψατε να φτιάξετε, να κρατήσετε. Θεωρώ όμως οι καλύτερες μέρες έρχονται. Η νέα γενιά έχει πάρει τα ενία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα λοιπόν θεωρώ το μέλλον είναι ευίωνο για την επιχείρηση. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και να μπορέσουμε να πετύχουμε την επιμήκυνση αυτή τη ζώνη. Είναι δεδομένο ότι και ο δικός σας ρόλος θα είναι σημαντικός στο μέλλον. Κύριε Κανικόλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του Μαριλέν. Βέβαια και η γνωστή φυσιογνωμία εδώ πέρα δεν λείπει ποτέ. Άγρυπνος φρουρός. Εδώ βρίσκεται. Πάμε έτσι να κατέβουμε και λίγο κάτω. Εδώ είμαστε στο χώρο του πρωινού, που ξέρετε κάτι τώρα όπως είναι τα πράγματα και από ό,τι ακούω ο κόσμος προτιμάει να παίρνει το πρωινό του εδώ έξω. Πολλοί κάθονται και στην πισίνα, το ξαναλέω, μια πισίνα
πολύ όμορφα διαμορφωμένη, που είναι και για μικρούς και για μεγάλους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρεις ότι αφήνεις τα παιδιά και υπάρχει ένας χαρακτηριστικός πυθμένας που δεν κινδυνεύει κανείς. Το ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν αδικηθεί από τις φωτογραφίες, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι άκρος εντυπωσιακό. Είναι ένα σπρώρισμος και με τα σπα του βέβαια, υπάρχει το Oasis Spa, το οποίο λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι το Marilyn και αυτός ήταν ο πρώτος κύκλος που έχουμε ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας. Καλοκαίρι είμαστε, στην τουριστική χρονιά. Η καρδιά μας πονάει σίγουρα με αυτό που βλέπουμε όλοι στην αγαπημένη Ρόδος. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εικόνες λίγο θα απαλύνουν τον πόνο, το θυμό και τον καημό που έχουμε όλοι. Και το ξαναλέω, δεν μπορεί παρά με αυτές τις εικόνες που έχουμε να αισθανόμαστε όλοι ότι το τουριστικό προϊόν του νησιού μας πλέον βρίσκεται και σε καλά χέρια και θα έχει μια ανωδική πορεία.